Εδώ και 10 μήνες παραμένει κλεισμένος και αχρησιμοποιητός σε ένα δωμάτιο ο ολοκένουριος μαγνητικός τομογράφος του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ένα πανάκριβο μηχάνημα του κουτιού, για το οποίο το ποσό είχε εξασφαλιστεί από το 2018, παραδόθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα τον περσινό Ιούλιο και από τότε δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Υπάρχει πραγματικά ένας ολοκένουριος μαγνητικός τομογράφος, πλήρως εγκατεστημένος, πλήρως εξοπλισμένος, ο οποίος παραμένει αδρανής, ανενεργός, εδώ και ένα χρόνο περίπου, όπως είπατε, διότι δεν έχει γίνει ούτε μία προκήρυξη στο ακτινολογικό τμήμα για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα σε πολλούς ασθενείς, αλλά και στους ίδιους τους γιατρούς. Σενάριο όμως που φαίνεται ακατόρθωτο, καθώς οι εκκλήσεις για προκηρύξεις κατάλληλων θέσεων πέφτουν στο κενό. Παρόλο που ο μαγνητικός τομογράφος βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο, περίπου 80.000 κάτοικοι του νομού αναγκάζονται να πραγματοποιούν τη μαγνητική τους σε ιδιωτικές διαγνωστικές κλινικές, καθώς βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Και είτε τον έχουνε. Προσωπικό, γιατί δεν βάζουν. Δεν βάζουν γιατρούς, δεν βάζουν, δεν διορίζουν κόσμο. Τόσος κόσμος είναι άνεργος. Δεν διορίζουν γιατρούς, δεν διορίζουν να προσωπικό. Έχουν γιατρούς να τσιπλερώνουν, να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Και να πηγαίνουμε σε εξωτερικούς γιατρούς για να θέμενε τίποτα. Μακάρι να βρεθεί μια λύση για το καλύτερο. Γιατί τώρα το καλοκαίρι που αυξάνεται ο πληθυσμός θα υπάρχει σίγουρα μεγάλο πρόβλημα. Παρά το ότι το έχουμε ζητήσει σαν ακτινολογιακό τμήμα πολλές φορές, δεν έχουν γίνει τουλάχιστον 2 προκηρύξεις για θέσεις ακτινολόγων και τουλάχιστον 4 για θέσεις τεχνολόγων για να μπορέσει να λειτουργήσει το τμήμα. Ίσα-ίσα το τμήμα αποδυναμώνεται σταδιακά και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Οι Ρεθυμνιώτες αγωνιούν για το μέλλον, όπου αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για την υγεία τους σε ένα σύστημα που εγκαταλείπει το υγειονομικό προσωπικό και τους ίδιους, ζητώντας απελπισμένα μια λύση. Φοβούμαι. Ασφάλεια δεν έχουμε. Χάλια. Χάλια. Περιμένουν 3 ώρες. 3 ώρες. Ασφαλώς και δεν ανησυχούμε, διότι η υγεία πλέον έχει γίνει προνόμιο των ολίγων. Οι υπόλοιποι, ενώ οι συνταξιούχοι μας κρατάνε τόσα χρήματα κάθε μήνα, που πάνε αυτά τα χρήματα. Και αναγκάζεστε, ναι, φαντάζομαι, να πηγαίνετε. Ασφαλώς τα ιδιωτικά, και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τους συνταξιούχους ειδικά και για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά.